ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Ο πολεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Η κατάσταση δεν αλλάζει μαγικά και μηχανικά. Χρειάζονται να πολλαπλασιαστούν οι άνθρωποι που κάνουν αντίσταση, που παραμένουν πιστοί στις παραδόσεις μας, στις αξίες μας, στην ιστορία μας και στους αγώνες μας. Οι αναθεωρητές πολύ κακή συγκυρία επέλεξαν για να γκρεμίσουν από τις καρδιές των Ελλήνων τα κάστρα των θυσιών. Σταθείτε όλοι όρθιοι στις επάλξεις σας και μην ξεπουλήσετε τα πρωτοτόκια μας. Διδάξτε τα παιδιά σας την αλήθεια, όπως την εδίωσαν οι αείμνηστοι πατέρες μας. Ο λαός μας ξέρει να υπερασπίζεται τα ιερά και τα όσια του. Το έχει κατ' επανάληψη να αποδείξει και θα το αποδείξει και πάλι. Αντίσταση και ανάκαμψη. Για να ξαναβρούμε ό,τι έχουμε χάσει. Για να υπερασπιστούμε ό,τι κινδυνεύει. Γεια σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλη την κατεχόμενη ζώνη, καλησπέρα σε όλη την Αποικία. Σαν σήμερα πριν από 6 χρόνια πέθανε ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Ο φίλος όλων μας. Σαν σήμερα πέθανε ένας άνθρωπος ο οποίος θα έλεγα ότι με τις ομιλίες του, με τα λόγια του αντιστάθηκε σε αυτό που ήρθε αργότερα. Σε αυτό που βλέπουμε σήμερα, σε αυτό που βιώνουμε, σε αυτό που σοβεί, σε αυτό που εγώ ονομάζω κατεχόμενη ζώνη. Κυρίες και κύριοι, απόψε το βράδυ στις 11 στην απαγορευμένη ζώνη με κεντρικό θέμα βέβαια την οικονομία και το περίφημο δίλημα ευρώ-δραχμή που για μένα, και θα το αναλύσω το βράδυ, είναι πλαστό για μια πτωχευμένη περιοχή, για μια δίπλο πτωχευμένη περιοχή το θεωρώ πλαστό. Εκτός από αυτό το βασικό θέμα, θα σας έχω το βράδυ ορισμένες από το αρχείο μου πάντα ομιλίες, αποσπάσματα ομιλιών του Χριστόδουλου που ήταν προφητικός, που ήταν προφητικές. Φίλες και φίλοι, να πάω τώρα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Η JP Morgan, η γνωστή JP Morgan, ο οίκος αξιολόγησης και η μεγάλη τράπεζα, η παγκόσμια τράπεζα, προβλέπει ότι υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες για διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα πριν από το τέλος του 2014. Η JP Morgan, η Αμερικανική, εκτιμά πως νικητής της αναμέτρησης θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι που ενδέχεται να βυθίσει τη χώρα σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Με βάση την ανάλυση της JP Morgan, ο οίκος αξιολόγησης δίνει πιθανότητες μεγαλύτερες του 70% να υπάρξει εκλογική αναμέτρηση στην Ελλάδα πριν από το πρώτο τρίμηνο του 2015. Και βασικό της σενάριο είναι πως η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει το δεύτερο τρίμηνο του 2014 ή το αργότερο πριν τελειώσει το τρίτο τρίμηνο του έτους. Σύμφωνα με την JP Morgan, αυτό σημαίνει πως η χώρα θα οδηγηθεί σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο όπου θα κυριαρχήσει η ρητορική, λέει, για πολιτικές εκτός μνημονίου, ενώ προβλέπει νίκη ΣΥΡΙΖΑ, με παράλληλη αβεβαιότητα αναφορικά με τη συγκρότηση νέας διακυβέρνησης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται με 7% στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας, ενώ ο οίκος
εκτιμά πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα ενισχύσει τις ψήφους του και από άλλους δυσαρεστημένους οπαδούς του ΠΑΣΟΚ, καθώς και εκείνους που πιστεύουν σε έναν ιδιότυπο εθνικισμό για την οικονομία. Η αναφορά αυτή γίνεται για ψηφοφόρους των ανεξάρτητων Ελλήνων, οι οποίοι θα ψηφίσουν, λέει η JP Morgan, για να φύγει τρόικα. Ενώ με βάση την ανάλυση, ο ΣΥΡΙΖΑ θα αυξήσει το προβάδισμά του τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα, προσέξτε, με εκτιμήσεις στη JP Morgan, η οποία είναι ένας οίκος αξιολόγησης διεθνής αμερικάνικος με πλήθος πηγών. Σε περίπτωση που γίνουν εκλογές στο τέλος του χρόνου, ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταλάβει 139 έδρες, με τα υπόλοιπα κόμματα να παίρνουν 88 η Νέα Δημοκρατία, 24 η Χρυσή Αυγή, 14 οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, 13 το ΠΑΣΟΚ, 12 το ΚΚΕ και 10 η ΔΗΜΑΡ. Αυτό προβλέπει η JP Morgan. Από αυτούς τους υπολογισμούς γίνεται αντιληπτό πως ο σχηματισμός κυβέρνησης, λέει στην έκθεσή της, θα είναι εξαιρετικά δύσκολος και δεν αποκλείεται η χώρα να εισέλθει σε νέα περίοδο αστάθειας. Επίσης, η JP Morgan λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι εφόσον γίνει κυβέρνηση θα κρατήσει σκληρή στάση στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Μάλιστα τονίζει ότι προσαρμόζεται, αλλά παραμένει επικίνδυνος. Προβλέπει ωστόσο σε αυτό το σημείο ότι η απόσταση μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ έχει μειωθεί. Σε ό,τι αφορά τις θέσεις του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και τις θέσεις του κυρίου Σαμαρά και της Νέας Δημοκρατίας, οι Αμερικανοί σε αυτή την έκθεση λένε ότι έχουν μειωθεί. Επίσης λέει ότι οι εκλογές στην Ελλάδα θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο σύνολο της Ευρωζώνης. Πιθανή νίκη και σχηματισμός κυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει νέα όθηση σε αντισυστημικά κόμματα, τόσο στη δεξιά όσο και στην αριστερά. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων. Βέβαια, τονίζει στο τέλος αυτή η έκθεση ότι χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ να αναπτύξει ένα τέτοιο προφίλ την ώρα που περιορίζει την ορμητικότητα απέναντι στην πλευρά της ριζοσπαστικής του βάσης. Δηλαδή λέει ότι γλυκαίνει στην επιφάνεια της βιτρίνας του, ενώ πρέπει να δείχνει ταυτόχρονα και πολύ ορμητικός στη ριζοσπαστική βάση του. Πρόκειται για μια ιδανική ισορροπία, γράφουν στην έκθεσή τους οι Αμερικανοί. Πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, επειδή το βράδυ έχω θέμα την οικονομία και όχι μόνον, ότι ευθέως αμφισβητεί το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής τη δυνατότητα επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος 2,9 δις ευρώ το 2014, χαρακτηρίζοντας αισιόδοξη εισαγωγικά την πρόβλεψη για βελτίωση κατά 264% των δημοσιονομικών επιδόσεων. Βασικό επιχείρημα των αναλυτών του Γραφείου της Βουλής είναι ότι αυτός ο στόχος θα σκοντάψει πάνω στην εξάντληση της φοροδοτικής ικανότητας των Ελλήνων και στην αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο. Κυρίες και κύριοι, το Γραφείο Προϋπολογισμού δεν μένει όμως εκεί, καθώς επικαλείται συγκριτικά στοιχεία που δείχνουν ότι οι φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα είναι πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, απαντώντας ουσιαστικά στα όσα είχε υποστηρίξει ο Γιάννης Τουρνάρας κατά τη διαδικασία ψήφισης του νέου φόρου ακινήτων. Συγκεκριμένα, λέει πάντα το Γραφείο της Βουλής, ο συντελεστής ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι 23% έναντι 21,52% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 20,45% γενικά στην Ευρωζώνη. Ο υψηλότερος συντελεστής για νομικά πρόσωπα διαμορφώνεται στη χώρα μας στο 26% έναντι 21,84% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 25,95% στην Ευρωζώνη. Αυτό που προκαλεί δέος, φίλες και φίλοι, είναι η συγκέντρωση απαρίθμηση των κύριων φορολογικών παρεμβάσεων τα τελευταία χρόνια που επιδείνωσαν περισσότερο την κατάσταση των νοικοκυριών. Έχουμε ακόμα περισσότερα φτωχοποιημένα νοικοκυριά σε όλη τη χώρα και ακόμα περαιτέρω μείωση
της αγοραστικής δυνάμεως. Προσέξτε, έχουμε 2,6 δις λιγότερο εισόδημα για τα νοικοκυριά και 3,7 δις μικρότερη κατανάλωση το τελευταίο τρίμηνο. Οι ανώτατοι φορολογικοί συντελεστές, λέει πάντα το Γραφείο Προϋπολογισμού, για κάθε κατηγορία εισοδήματος στην πραγματικότητα είναι μεγαλύτερη, καθώς με την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται επιπλέον φόρος από 1 έως 4%. Κυρίες και κύριοι, λέει ακόμα ότι ο φόρος εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους έχει έως και επταπλασιαστεί από το 10 μέχρι σήμερα, ενώ ο φόρος που θα πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα είναι αυξημένος ως και 9 φορές. Είναι συγκλονιστική. Συγκλονιστική είναι βόμβα η ανακοίνωση αυτή του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Την ίδια ώρα τι μαθαίνουμε, κυρίες και κύριοι? Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που έχει καταγράψει το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ΙΚΑ μας, για τα λουκέτα που μπήκαν σε επιχειρήσεις, αλλά και τις διαγραφές εργαζομένων από τα Μητρώα Ασφάλισης τα τελευταία 4 χρόνια της ύφεσης. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 100.000 επιχειρήσεις σβήστηκαν από τον επιχειρηματικό χάρτη της χώρας, ενώ περισσότεροι από 400.000 ασφαλισμένοι έχουν σβηστεί από τα Μητρώα του ΙΚΑ. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Σαμαράς απέτησε φόρο τιμής χθες για το ολοκαύτωμα των Εβραίων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καλά έκανε και καλώς έπραξε, διότι το ολοκαύτωμα αυτό ήταν φοβερό. Ίσως να ήταν και το μεγαλύτερο έγκλημα, μαζικό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όμως θα πρέπει ο κύριος Σαμαράς, όπου πηγαίνει στο εξωτερικό, να λέει προς τους εταίρους και τους αδελφούς Εβραίους ότι η Ελλάς υφίσταται ένα παρόμοιο, έστω μικρότερο, ολοκαύτωμα, μια μαζική γενοκτονία και ένα μαζικό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, κατά σύμπτωση εντελώς και με διαφορετικά μέσα από εκείνους που πρωταγωνίστησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και που ήταν, αν θέλετε, οι σκηνοθέτες, οι πρωταγωνιστές και οι θύτες των 6 εκατομμυρίων Εβραίων που έχασαν με μαρτυρικό τρόπο τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και επειδή έβλεπα την κτηνοδία των Γερμανών χθες στο Historical Channel, είχε ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ για το ολοκαύτωμα, σκέφτομαι ότι είναι μεγάλο λάθος πραγματικά του κυρίου Σαμαρά, όπου πηγαίνει αποντίοντας φόρο τιμή για το ολοκαύτωμα και μιλώντας, αν θέλετε, για την αποφασιστικότητά μας να αντιμετωπίσουμε τον ναζισμό και να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά τέτοιου είδους εγκλήματα, να λέει στον κύριο Σόιμπλε και στους άλλους ότι παρόμοια σε μικρογραφία εγκλήματα, μαζικών εγκλημάτων, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, συμβαίνουν στη χώρα μας. Εκτός εάν ο κύριος Σαμαράς δεν έχει την δυνατότητα πλέον ή, αν θέλετε, την ψυχική δυνατότητα πλέον να το εκφράσει εκεί που πηγαίνει. Πρέπει να σας πω επίσης ότι οι έμποροι προειδοποιούν τα κόμματα, βάλτε μικρομεσαίους στα ψηφοδέλτια, γιατί φτιάχνουμε, λέει, πολιτική οργάνωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Εμπόρων ζήτησε από τα κόμματα να συμπεριλάβουν εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ευρωψηφοδέλτια. Και μάλιστα προειδοποίησαν, και θα το κάνουμε κουβέντα σε λίγο, ότι αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, φίλες και φίλοι, θα κάνουν κόμμα οι έμποροι και θα κατεβάσουν οι ίδιοι ψηφοδέλτιο στις ευρωεκλογές. Και ένα θέμα το οποίο οπωσδήποτε πρέπει να το σχολιάσουμε και τώρα και το βράδυ, φίλες και φίλοι. Σε ειδικό λογαριασμό μπήκαν τα πρώτα 17,7 εκατομμύρια ευρώ από μίζες. Δηλαδή, από αυτά που επιστρέφουν οι κατηγορούμενοι μιζαρισμένοι, 17,7 εκατομμύρια μπήκαν σε ένα ειδικό λογαριασμό, σε ένα ειδικό λογαριασμό του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, αν θέλετε. Ελήφθη αυτή η απόφαση από το Υπουργείο Οικονομικών με συμμετοχή των Υπουργών Υγείας και Παιδείας. Και είπαν οι άνθρωποι για την κάλυψη χειρουργείων, ανασφάλιση των ασθενών, παροχή στέγης, απόρων φοιτητών και εκπαίδευση τυφλών. Όλα αυτά είναι πολύ καλά. Είναι όμως και λαϊκίστικα. Είναι πολύ καλά όλα αυτά, δηλαδή να πιάνεις χρήματα μαύρα. Ήταν δισεκατομμύρια αυτά τα οποία εκλάπησαν, μιλάνε για 17,7. Εγώ θεωρώ καλή την ενέργεια, αλλά και λαϊκίστικη. Γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα, κυρίες και κύριοι.
Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα όλοι αυτοί. Θα πρέπει να περάσουν σε πρώτο και δεύτερο βαθμό και εφόσον καταδικαστούν, θα μου πείτε επεστράφησαν τα χρήματα. Δεν έχουν περάσει από δίκη. Ή είμαστε δημοκρατία ή είμαστε μία μπανανία. Είμαστε μία μπανανία του κερατά με ύπατη αρμοστία από πάνω, με νόμους οι οποίοι κινούνται κατόπιν οδηγίες των ξένων δυνάμεων κατοχής. Είναι μιζαρισμένοι, είναι. Είναι εξομολογημένοι, είναι. Έχουν επιστραφεί τα λεφτά στο ελληνικό δημόσιο, έχουν επιστραφεί. Να μπουν σε ειδικό λογαριασμό του Άδωνη, να μπουν. Όμως πρέπει να τελεσιδικήσουν. Θα πρέπει να υπάρχουν ταχύτατες δικαστικές αποφάσεις. Να περάσουν από την απονομή δικαιοσύνης. Και το λέω αυτό γιατί κάποιος αύριο μπορεί να πει ότι υποπίεση ομολόγηση. Κάποιος αύριο μπορεί να πάει σε δεύτερο βαθμό και να αθωωθεί σε ακροαματική διαδικασία και να πει αυτά τα λεφτά ήταν καθαρά. Το κράτος δεν μπορεί να λειτουργεί, αν θέλετε, σαν δικτατορία ή σαν αποικία ή σαν μπανανία. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Ποιο έχουμε πρώτο βίντεο, κυρία... Να το δούμε. Το πρώτο βίντεο μας είναι η οικονομία, έτσι. Να πάμε να το δούμε. Σοκ προκαλεί νέα πρόταση της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας που ουσιαστικά κάνει λόγο για κούρεμα των προσωπικών περιουσιών, επιβολή εκτάκτων φόρων στις καταθέσεις και συνεισφορά των πολιτών στην προσπάθεια διάσωσης μιας εθνικής οικονομίας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα στο μηνιαίο δελτίο της, η Bundesbank προτείνει την επιβολή εφάπαξ κεφαλαιακού φόρου στην ιδιωτική περιουσία των πολιτών προτού ζητηθεί βοήθεια άλλων χωρών. Όπως υποστηρίζει, ο φόρος αυτός ανταποκρίνεται στην αρχή της εθνικής ευθύνης, σύμφωνα με την οποία οι φορολογούμενοι είναι υπεύθυνοι για τις υποχρεώσεις της κυβέρνησής τους πριν απαιτηθεί η αλληλεγγύη από άλλα κράτη. Την πρόταση της Bundesbank για μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού πλούτου στην εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών έσπευσε να συνυπογράψει ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των συγκυβερνώντων στη Γερμανία, σοσιαλδημοκρατών Carsten Schneider. Όπως είπε, ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και η εισφορά κεφαλαίου αποτελούν τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να συμμετάσχουν στο κόστος της κρίσης τόσο οι πέτοιοι της κρίσης, όσο και εκείνοι που επωφελούνται από την παροχή κρατικής βοήθειας. Ωστόσο, η γερμανική πρόταση δεν προέκυψε από το πουθενά, καθώς αντίστοιχες ιδέες έχουν καταθέσει στο παρελθόν επιφανείς Γερμανοί οικονομολόγοι, καθώς και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο Πίτερ Πόφιγκερ, οικονομικός σύμβουλος της καγκελαρίας, σε συνέντευξή του στο Spiegel, υποστήριξε ότι ένας φόρος επί των περιουσιών θα μπορούσε να είναι υποκατάστατο του κουρέματος καταθέσεων. Αντί δηλαδή να κουρευτούν οι καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ, θα μπορούσαν να φορολογηθούν οι μεγάλες περιουσίες. Μια παρόμοια πρόταση είχε μελετήσει τον Οκτώβριο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καταλήγοντας το συμπέρασμα ότι για τη μείωση του χρέους για 15 χώρες της Ευρωζώνης στα επίπεδα του 2007 θα απαιτούνταν μια έκτακτη φορολόγηση 10% στα νοικοκυριά με θετικό καθαρό πλούτο. Το Ινστιτούτο Οικονομικών Αναλύσεων της Γερμανίας υπολόγιζε το 2012 ότι ένας έκτακτος φόρος ύψους 10% θα απέφερε στα γερμανικά δημόσια ταμεία περί τα 230 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην περίπτωση που η πρόταση αυτή υλοποιηθεί, θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τα ελληνικά νοικοκυριά που τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο με αποτέλεσμα να στερούνται βασικά αγαθά. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, από όπου προκύπτει ότι οι Έλληνες στερούνται 9 από τα πιο βασικά αγαθά, μεταξύ των οποίων η θέρμανση και η διατροφή. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σχεδόν καθημερινά άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να ζεσταθούν με ξυλόσωπες και κεριά, ενώ την ίδια στιγμή οι γονείς στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο νηστικά. Στα στοιχεία του ΟΣΑ είναι εμφανής ο ταχύς ρυθμός με τον οποίο σημείωσαν άνοδο οι δείκτες σοβαρής υλικής στέρησης χωρών όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, δεδομένου ότι οι οικονομίες αυτών των χωρών διήλθαν εντονότατους κραδασμούς από την αρχή της κρίσης το 2010. Την ίδια στιγμή η χώρα μας βρίσκεται στην προτελευταία θέση κατάταξης κάτω από την Ιταλία και πάνω από την τελευταία Ουγγαρία όσον αφορά στην στέρηση βασικών υλικών αγαθών επιλεγμένων ευρωπαϊκών κρατών τα τελευταία χρόνια. Απόψε το βράδυ στις 11 στην απαγορευμένη ζώνη το μεγάλο θέμα της οικονομίας. Αν θέλετε, με τη δική μου ματιά στο θέμα της οικονομίας,
Θα έχω πολύ ρεπορτάζ, πολλούς καλεσμένους. Εσείς θα μπορείτε να ψηφίσετε το βράδυ ευρώ-δραχμή για να δούμε σε όλη τη χώρα τι άνεμος επικρατεί γύρω από το σκληρό ή το χαλαρό νόμισμα. Επειδή γίνεται και μεγάλη κουβέντα από όλους τους αναλυτάδες, από όλους τους οικονομολόγους, να το δούμε και σε μια ψηφοφορία, στοιχειώδη βέβαια, μέσω του τηλεφώνου. Πρέπει να σας πω ακόμη ότι αυτό το ρεπορτάζ που είδατε προηγουμένως, το οποίο διάλεξε η κυρία Ανδριάννα Ζαρακέλη και ήταν νομίζω πολύ εύστοχο, θα σας πω γιατί είναι εύστοχο. Γιατί προετοιμάζουν οι Γερμανοί εν ώψη αδιεξόδου, το χρέος είναι βουνό και εδώ, αλλά δεν είναι μόνο εδώ. Και ο Νότος, παρόλο ότι λένε ότι θα φύγουν τα μνημόνια από την Πορτογαλία, από την Ισπανία, από την γειτονική Ιταλία, το πράγμα έχει περάσει σε δεύτερη-τρίτη φάση ύφεσης, προετοιμάζουν το εξής. Θα μπουν πρώτα στους Εβραίους της Ευρωζώνης, σε εμάς δηλαδή, στους Έλληνες. Θα μπουν στους Εβραίους αυτής της εποχής και θα πάρουν αναλογικά από όλες τις καταθέσεις των Ελλήνων ένα ποσοστό, το οποίο θα πούνε, όπως ακούσατε από την Bundesbank, όχι από τον Τράγκα, από την Bundesbank, θα πούνε ότι πριν ξανασπεύσουν να σώσουν μια χώρα η οποία βαίνει προς άτακτη χρεοκοπία, προηγουμένως θα περάσουν σε φόρο περιουσίας. Δεν είναι τίποτα τυχαίο αυτό που προετοιμάζεται, το περιουσιολόγιο, προετοιμάζεται τα κινητά και ακίνητα που ακούγατε, προετοιμάζονται οι πλαστικές κάρτες, προετοιμάζεται η στοχευμένη υπερφορολόγηση, στοχευμένη πλέον. Έλα εδώ, έλα να σου πούμε ένα μυστικό. Από εκεί και πέρα, αυτοί θα μπουν όπως μπαίναν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τους νόμους που έκαναν για τους Εβραίους στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και θα πούνε αναλογικά πρώτα τους Έλληνες. Ποια είναι η πιο εύθραυστη οικονομία της Ευρώπης που κινδυνεύει να συμπαρασύρει την Ευρωζώνη? Η Ελλάς. Η Ελλάς λοιπόν θα μπούμε και στις τράπεζες εδώ και όπου αλλού μπορούμε. Όπου βρούμε Έλληνα. Αυτό να με θυμηθείτε, αυτό είναι πρελούδιο. Είναι μια εισαγωγή που κάνει η Bundesbank για όλη την ιστορία αυτή. Σήμερα φιλοξενώ, έχω την τιμή να φιλοξενώ εδώ τον κύριο Γιάννη Μιχαλογιαννάκη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, δεξιά μου. Την κυρία Έλενα Κουντουρά, βουλευτήνα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Τους έχω καλέσει γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα για το με ποιους θα κολλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτον και δεύτερον, εάν θα υπάρχει ο μεγάλος συνασπισμός όπως είναι στη Γερμανία το SPD και το CDU της Μέρκελ, δηλαδή αν μπορεί να γίνει εδώ το ΣΥΡΙΖΑ Νουδού, Νουδού ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, μόλις ακούστηκε αυτό από την εφημερίδα του κυρίου Μπόμπολα, το Έθνος, μέσω μιας ανάλυσης που έφερε η Μέτρων Ανάλυσης στην επιφάνεια, όπου το 58% έβλεπε με καλό μάτι, σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση, ένα τέτοιο σφιχταγκάλιασμα. Αφού το έφερε ο κύριος Μπόμπολας και συζητήθηκε, είπε το Μαξίμου, τι είναι αυτά που λέτε, αποσταθεροποιητικά πράγματα. Είπε η Κουμουνδούρου ανέκδοτο, το πιο σύντομο ανέκδοτο που ακούσαμε. Είπαν οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ από εκεί. Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι, κυρίες και κύριοι. Από πάνω είναι, είπατε, αρμοστία και οι Γερμανοί. Ήδη μας πηγαίνουν για αυτή τη δόση, ακούτε τι λένε τις τελευταίες ημέρες. Δεν θα έρθει η Τρόικα. Δεν ξέρουμε αν θα έρθει. Πρέπει να είστε πολύ καλά παιδιά. Να έχετε μελετήσει όλα τα μαθήματά σας. Να είστε στο διάλειμμα ήσυχοι και ήρεμοι. Να μας ακούτε καλά και μπορεί να έρθει κάποια στιγμή. Κοντά μου επίσης σήμερα ο κύριος Νίκος Κουγιουμτζής, είναι μέλος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. Καλησπέρα. Γιατί καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω και εσάς. Όπως ακούσατε, κλείσανε χιλιάδες επιχειρήσεις. Είσαι έτσι ακόμη. Μικρό δίλεπτο διάλειμμα, πάω σε συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, αυτή την Παρασκευή κυκλοφορεί το κράς. Κυκλοφορεί, θα τολμήσω να το πω, με εκρηκτική ύλη. Υπάρχει ένα ερώτημα, παραδείγματος χάρη, ποιοι μίλησαν τότε και ήρθαν οι συλλήψεις 17 Νοέμβρη. Θα βρείτε ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ για το ποιοι μίλησαν στη CIA. Και οι Αμερικανοί έφτασαν στην εξάρτηση των μελών της 17 Νοέμβρη. Υπάρχει όλη η ιστορία αυτή στο κράς που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή. Ακόμη πρέπει να ξέρετε ότι παρουσιάζουμε για πρώτη φορά πώς οι Γερμανοί έκαναν πλυντήριο μαύρου χρήματος, παρακαλώ με έγγραφα,
όχι του Τράγκα, του ΣΔΟΕ. Με έγραφα πώς έκαναν τον Αφηγείο Σκαραμαγκά έναν μηχανισμό μαύρου χρήματος, αποστολής μαύρου χρήματος, με αποδέκτες, ακόμη και τη Βολιβία, η οποία δεν έχει θάλασσα, ούτε ναυπηγεία, ούτε καρνάγια, ούτε τίποτα. Θα δείτε λοιπόν για πρώτη φορά πώς από εδώ, για ναυπηγικές δουλειές, έστελναν λεφτά για την προώθηση ναυπηγικών εργασιών και του ναυπηγείου Σκαραμαγκά, λεφτά στη Βολιβία. Βέβαια. Τζακάρτα, Μανίλα, νησιά Σλοάμ, ό,τι μπορεί να διανοηθεί άνθρωπος έφευγε από εδώ. Ένα εκπληκτικό τεύχος την Παρασκευή. Αυτή την Παρασκευή. Και θέλω ακόμη να σας πω, επειδή για πρώτη φορά παρουσιάζουμε τον οδηγό διαπλοκής. Ό,τι συνέβη στα υποβρύχια, στο Άμυνας, με χαρτιά, πολλά χαρτιά. Πρέπει να σας πω ότι είναι ήδη στον αέρα το Crash Online, το site δηλαδή του περιοδικού, το οποίο φιλοδοξούμε από σήμερα και τα επόμενα 24 ώρα να σας δίνει πληροφορίες, σοβαρές πληροφορίες. Πάω στην Κεφαλονιά, είναι ο αντιδήμαρχος, έτσι, ο κύριος Σαββαόγλου. Θα του πω μια καλησπέρα στον αντιδήμαρχο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είναι η κατάσταση σήμερα? Άκουσα ότι έχουμε περίπου 100 ακατοίκητα σπίτια και διάφορα ζημιές στο οδικό δίκτυο. Έχει ακόμα σε πιο οργανωμένους ρυθμούς. Ναι. Και προχωράνε οι καταγραφές. Υπάρχουν κάποια σπίτια που είναι είτε κίτρινα ή κόκκινα και γίνονται οι ενέργειες έτσι ώστε ο κόσμος να μπορέσει να στεγαστεί και να ανακουφιστεί. Έχουμε αρχίσει ήδη και δίνουμε και το επίδομα, το άμεσο επίδομα για βοήθεια στους πολίτες. Μάλιστα. Βλέπω ότι η κρατική μηχανή σας βοηθάει και το γεγονός ότι είμαστε στην αρχή της προεκλογικής περίοδου για τις ευρωεκλογές, αλλά η κρατική μηχανή κουνήθηκε, έτσι, κινήθηκε. Κινήθηκε επαρκώς και είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι. Να, αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πείτε μου κάτι άλλο, κύριε Αντιδήμαρχε. Έχουμε πολλούς μετασεισμούς, γιατί άκουγα στα διπλανά κανάλια, είχαν μισή ώρα ρεπορτάζ για τους μετασεισμούς και άκουγα μάλιστα για κάτι διαλόγους μεταξύ σεισμολόγων και συναδέλφων μου, οι οποίοι ήταν εκπληκτικοί. Δηλαδή, ότι μήπως ενεργοποιηθούν τα διπλανά ρήγματα και τα παραδιπλανά ρήγματα και μήπως, ξέρω εγώ, το εστιακό βάθος και αυτά. Για πείτε μου. Είναι θέματα επιστημονικά τα οποία. Ναι, δεν τα ξέρουμε. Ναι. Εγώ μπορώ να σας πω ότι η σημερινή μέρα είναι καλύτερη από τη χθεσινή. Ναι, έχετε λιγότερους. Ένας απλός άνθρωπος δηλαδή και πολύ. Ναι. Είναι λιγότερη και πολύ ελαφρότερη μετασύσμη. Τώρα από εκεί και πέρα τα συμπεράσματα τα επιστημονικά. Ναι, βέβαια. Όχι, δεν ζητάω από εσάς προς Θεού. Δεν ζητάω από εσάς συμπεράσματα επιστημονικά. Αυτό που θα μπορείτε να με αφήσετε να το πω είναι ότι το νησί της Κεφαλονιάς άντεξε το μεγάλο αυτό σεισμό. Τα κτίσματα είναι επαρκώς οπλισμένα και η Κεφαλονιά βρίσκεται στους ρυθμούς της. Μάλιστα. Κανονικά. Μάλιστα, εύχομαι να πάνε όλα καλά και αύριο. Έχουμε λιγότερους μετασεισμούς δηλαδή σήμερα. Έτσι, ναι, λιγότερους. Πολύ λιγότερους. Ναι. Και λιγότερων ισχυρούς, έτσι. Ναι, κύριε Δράκη. Ο λιγότερος ισχυρούς. Ευχαριστώ πολύ, Αντιδήμαρχε, να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε στον κύριο Μιχελογιαννάκη. Δεν μου κάνει εντύπωση, κύριε Δράκη, πάντως αυτό το ρεπορτάζ που κάνατε για την οικονομία. Και να σας πω γιατί. Όταν αυτή η μνημονιακή κυβέρνηση έχει φτάσει στο σημείο να μιλάει για πρωτογενές πλεόπνευμα. Όταν έχει πάρει 1,5 δις από τους ιδιοκτήτες ακινήτων φέτος, 3,5 δις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς έφυγαν, 800 εκατομμύρια κούρεψε τις συντάξεις, κούρεψε 1 δις τους μισθούς, έριξε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 200 εκατομμύρια και έχει 6,7 δις χρέη προς τους ιδιώτες. Εμένα, ως καρδιολόγος, για να με πληρώσει από το 10. Για υπέρυγα, χόλτερ και κοπός τις οποίες έχω κάνει. Από το 10, εμένα. Τον ίδιο. Να κοιτάτε το όταν λοιπόν αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί με αυτό το μύθο να μας πείσει για το πρωτογενές πλεόνασμα, όταν μιλάει για ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη που δεν υπάρχει κατανάλωση. Δεν υπάρχει πιστωτική επέκταση. Φτάνει στο σημείο να δίνει 48 δις που δανειστήκαμε για να πληρώσουμε το ΕΛΑ και μιλάει για ανάπτυξη. Ανάπτυξη χωρίς δάνεια σε επιχειρήσεις. Και το σημαντικότερο πάνω απ' όλα, μιλάει για αύξηση του ΑΕΠ 3%. Και το κλάσμα λέει, προσέξτε, χρέος προς ΑΕΠ έχει μειωθεί 4,4. Όταν, και το καταγγέλω εδώ, δεν έχουν βάλει στο κλάσμα αυτό τα έξοδα των εξοπλιστικών, τα έξοδα των κρατικών επενδύσεων και τα εξαγώγημα για μεταποίηση.
Κύριε Τράγκα, μία να λέξη. Κάνω την ερώτηση σημαντική. Που θέλω. 17,7 δις πληρώνομαι σε τόκους μέχρι το 2047. 33. Επί 17,7 πόσο κάνει, 584 δις θα πληρώσουμε. Γι' αυτό λέω ότι αυτό που δείξατε πριν, λογικότατο το βρίσκω, λογικότατο, συνακόλουθο. Μετασεισμός είναι φυσική συνέχεια της μνημονιακής κυβέρνησης. Κύριε Μιχελογιαννάκη, υπάρχει περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ κάτω από πίεση. Τώρα βγαίνουν και στοιχεία πρόσθετα ότι αν γίνουν εκλογές μέσα στον χρόνο αυτό, εσείς πλειοψηφία κυβερνητική δεν παίρνετε. Θα μείνετε κάτω από 140 βουλευτές, λένε και οι ξένοι και οι Έλληνες δημοσκόποι. Υπάρχει περίπτωση να δούμε εδώ ότι έγινε στη Γερμανία. Δηλαδή να μην υπάρχει ο κύριος Σαμαράς, αλλά να υπάρχει η Νέα Δημοκρατία μαζί σας με άλλο αρχηγό. Θα βρήκατε λάθος πρόσωπο και αγαπητέ φίλε Γιώργο. Ναι, λέω, αν υπάρχει, γιατί συζητείτε, εγώ, δεν πρέπει να το ρωτήσω. Εγώ θα πάρω θέση επίσημη όπως έχω πάρει. Εσείς άλλωστε το γνωρίζετε και νομίζω ότι είναι και τεχνιάτος. Εγώ το γνωρίζω, αλλά τουλάχιστον. Όπως έφυγα και κατήγγυλα το Πασόκ και δεν ψήφισα κανένα μνημόνιο. Όπως έφυγα από τη Δημάρ, εγώ ίδιος δηλώνω και να μείνει το βίντεο ότι σε περίπτωση τέτοια που εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση, εγώ θα φύγω από το ΣΥΡΙΖΑ. Σε περίπτωση δηλαδή. Συγκυβέρνηση που... με τη Νέα Δημοκρατία. Αν πάει να γίνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Ξεκάθαρα, σκουβέντες. Ξεκάθαρα. Πάντοτε όπως πάντοτε μιλώ. Έχετε εγώ ακούσει... ίδιος θα φύγω. Έχετε ακούσει και άλλους βουλευτές. Όχι. Του χώρου σας να λένε ότι θα σηκωθούν να φύγουν. Αυτό σας λέω περίπτωση... με κάθε ειλικρίνεια, ξέρετε ναι. Πώς σας εκτιμώ. Μάλιστα. Είναι αυτό το σενάριο τουλάχιστον για το ΣΥΡΙΖΑ, για την κοινοβουλευτική ομάδα, για την κεντρική επιτροπή, για τις οργανώσεις που ζω κάτω στην Κρήτη και εδώ στην Αθήνα δεν το έχω ακούσει. Ναι, αλλά κύριε Μιχελογιαννάκη, με ποιους θα κάνετε κυβέρνηση? Εάν επαληθευτούν τα γεγονότα και φέρετε 139-138 βουλευτές, θα χρειαστείτε για να κάνετε μια σχετική πλειοψηφία, όχι μεγάλη πλειοψηφία, κοιτάξτε, να έχετε κάποιους άλλους μαζί σας. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι οι 12 νέοι φόροι που βάλανε το 14, δηλαδή τα 6,8 δις που βάλανε στο φόρο εισοδήματος που εσείς είπατε, ο φόρος ακόμα ο ΦΑΠ του 11 και του 12 που δεν έχουν πληρώσει, τα γαράτια μέχρι το Μάιο. Κουβέντιαζα με την καλή μου φιλενάδα από τους ανεξάρτητους Έλληνες πριν για κάποιον που είδε το χαράτσι και έπαθε έμφραγμα του μυοκαρδίου και κουβέντιαζαμε το περιστατικό πριν στο διάλειμμα. Η εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτεδεύματος, ο φόρος πολυτελείας, το ότι σταματήσανε και πιάσανε μόνο πληστηριασμούς χωρίς να αγγίξουν τα καταναλωτικά πιστωτικές κάρτες, το ότι αφήνουν τις offshore εταιρείες, το ότι κουρεύουν το ΦΑΠΑΚ, ξεκουρεύουν την επικουρική, όλα αυτά εγώ βλέπω ότι μέχρι τον Μάιο που θα αρχίζει η τσέπη του Έλληνα να σκούζει, πιστεύω ότι θα βγει σε μια λογική αντίδραση, που η λογική αντίδραση αυτή θα είναι πλειοψηφία. Θεωρώ δηλαδή ότι εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι θα πάρετε ποσοστό πλειοψηφικό. Θα πάρουμε πλειοψηφικό, ναι. Θα έρθετε δηλαδή με την... Λογικό είναι, κύριε Τράγκα. Με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όπως ήρθε το Πασόκ μετά από τις άλλες εκλογές. Γιατί στο άνθρωπο μη του λαϊκισμού, και εγώ ουδέποτε λαϊκίζω, παρά το δοκιμασμένο. Καλύτερα το αδοκιμαστώ, κύριε Τράγκα. Δεν λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και να σας τάξω χίλια πράγματα. Αλλά σε ένα δοκιμασμένο δηλητήριο ως γιατρός εγώ το πλατσέμπο θα το διαλέξω. Μάλιστα. Πάω στην κυρία Κουντουρά, μια και είπατε ότι είναι και καλή σας φίλη. Κυρία Κουντουρά, εσείς βλέπετε σύζευξη με το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί ακούω τον τελευταίο καιρό και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τους ανεξάρτητους Έλληνες ότι τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει. Αλλά άμα δεν υπάρχει περίπτωση να πάτε εσείς, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει κανένας άλλος, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει με τη Νέα Δημοκρατία, τότε ποια θα είναι ακυβερνησία και μόνο καταβολή χρημάτων στους ξένους? Κύριε Τράγκα, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Απλά υπάρχει μία μεθόδευση από την κυβέρνηση και αυτό που προσπαθούν επί της ουσίας να κάνουν είναι, επειδή έχουν ντραπεί τρελά και δεν μπορούν ούτε καν να το δικαιολογήσουν στους ψηφοφόρους τους που συγκυβερνούν σήμερα με το Πασόκ, το οποίο μέχρι πριν λίγο καιρό κατηγορούσαν ότι είναι κλέφτες, ότι είναι απατεώνες, ότι θα κάνουν εξεταστικές κλπ. Προσπαθήσανε για πάρα πολύ καιρό να πούνε οι ανεξάρτητοι Έλληνες, οι οποίοι είναι αντιμνημονιακοί, θα κυβερνήσουν με το ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά επειδή το ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ μεγάλο ποσοστό, θα είναι η ουρά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν μια μεθόδευση. Καλά, δεν έχει σημασία αν θα είσαι η ουρά ή το χέρι ή το πόδι. Σημασία έχει ότι υπήρχε... το δικό σας ποσοστό. Αύριο πιθανότατα να δώσει διακυβέρνηση. Υπήρξε λοιπόν μια επικοινωνιακή, αν θέλετε, επίθεση προκειμένου να θίξουν και τους ανεξάρτητους Έλληνες
και το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί οι ανεξάρτητοι Έλληνες, όπως ξέρετε, παίρνουν κόσμο από τους πολύ δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και από το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ. Εμάς θέλουν να μας εξαφανίσουν από το χάρτη, γιατί απλά είμαστε η μόνη ρεαλιστική, πραγματική πολιτική δύναμη που μπορούμε και έχουμε μία, αν θέλετε, σοβαρή και ρεαλιστική πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Λένε ή εμείς, Μονόδρομος, ή η Χρυσή Αυγή. Βέβαια, είναι περίεργο ότι δεν ανεβαίνετε. Δεν ανεβαίνετε, περίεργο. Λοιπόν, θα σας πω και γι' αυτό. Είναι πολύ περίεργο. Πρέπει να έχει πολύ και βαθιά αίτια. Πολλά και βαθιά αίτια το γεγονός ότι δεν ανεβαίνετε. Όχι, κύριε Τράγκα, κάνετε λάθος. Αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις, θα μου επιτρέψετε να σας πω, δεν αποτυπώνουν τίποτα. Ο κόσμος δεν απαντάει. Ο κόσμος είναι τρομαγμένος, είναι θυμωμένος. Και ειλικρινά δεν πιστεύω αυτές οι μετρήσεις που έχουν βγει από τις εκάστοτε δημοσκοπήσεις ότι είναι αυτές που αποτυπώνουν τη στιγμή. Και θα σας πω γιατί. Ναι. Στις εθνικές εκλογές μας δίναν 4%. Δεν μπαίναμε, μπαίναμε στη 3,5, 4, 3, πήραμε σχεδόν 11%. Ναι, κυρία Κουντουρά, είχατε στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση 11%, 10 ακόμα τόσο. Μετά και στη δεύτερη 7 ακόμα τόσο. Ναι, μετά η Νέα Δημοκρατία αναγκάστηκε να τρομοκρατήσει τον κόσμο, να πει Παναγία μου, αν δεν μας ψηφίσετε εμάς και δεν ο είμαστε εμείς. Ο κόσμος ψήφισε, κυρία Κουντουρά, μην τον υποβαθμίζουμε. Καθόλου. Δεν είναι καλός όταν μας ψηφίζει και κακός όταν δεν μας ψηφίζει. Μπορείτε. Ούτε υποβαθμίζω τον κόσμο, αλλά δεν μπορώ και να μην πω ποια είναι η αλήθεια. Εμένα ψηφοφόροι. Έχετε δίκιο, αλλά. Ήρθαν οι δεξί ψηφοφόροι και είπαν είμαστε αναγκασμένοι να μείνουμε εκεί όμως. Να μείνουμε εκεί και να πάμε στο ερώτημά μας. Για να μην βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και να μην βγούμε από την Ευρώπη. Μην κουράσετε τους τηλεθεατές. Λοιπόν. Πείτε εάν εσείς βλέπετε κάποια σύμπραξη. Εγώ πιστεύω, τώρα, αν θα είστε λοιπόν, ουρά του ΣΥΡΙΖΑ, ακούστε, πόδι του ΣΥΡΙΖΑ, μπαστούνι του ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει μεγάλη σημασία εκείνη που θα συμφωνήσετε. Εγώ λοιπόν τι πιστεύω, ότι όταν θα έρθει η στιγμή να γίνουν εκλογές, θα υπάρξουν πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές. Υποθετικά δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχουν τα σχήματα που υπάρχουν τώρα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 4% και πήγε στο 20%. Με την ίδια λογική λοιπόν θα δούμε πώς θα ψηφίσουν οι Έλληνες όταν πλέον θα έχουν ζήσει την πλήρη καταστροφή, την πλήρη εξαθλίωση, την πλήρη εξαπάτηση από τη συγκυβέρνηση. Γιατί ό,τι υποσχέθηκε και ό,τι προγραμματικές δηλώσεις είχε, τίποτα δεν τήρησε. Άρα αυτός ο Έλληνας θα έρθει και θα ψηφίσει με δεδομένο ότι δεν θέλουμε πια να μας σώσουν αυτοί που μας κατέστρεψαν, ας δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Όταν λοιπόν εμείς θα πάρουμε τα ποσοστά που θα μπορούμε πραγματικά να ρυθμίσουμε και να δούμε και να καλέσουμε, αν θέλετε, όλες τις δυνάμεις εκείνες οι οποίες έχουν διαφορετική πολιτική, θα δούμε τότε τι θα γίνει. Εγώ προσωπικά, και μιλάω σαν Έλενα Κουντουρά, δεν είμαι αντίθετη να συγκυβερνήσω με δυνάμεις οι οποίες θα έχουν ως στόχο και, αν θέλετε, σαν υποχρέωση να σωθεί η Ελλάδα και οι Έλληνες πολίτες. Εκεί λοιπόν θα δούμε ποιες βάλτε είναι τελεία, οι δυνάμεις αυτές τελεία που θα κάνουν. Κύριε Μιχελογιαννάκη, μόνο μια τάκα θέλω. Με τους ανεξάρτητους Έλληνες δεν έχει αντίρρηση. Εσείς, ας πούμε, που είστε ριζοσπάστης, έχετε αντίρρηση? Όχι, και εγώ δεν θα έχω. Με πολλά στελέχη από τους ανεξάρτητους Έλληνες, ναι, δεν έχω. Θα υπάρξουν και άλλες δυνάμεις, κύριε Τράγκα. Με πολλά στελέχη. Δεν θα είναι, δεν με θα πολλά στελέχη μόνο δεν έχω. Δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα, το οποίο βέβαια όμως θα είναι καθαρά θα γυρίσω σε εσάς. Ναι. Μάλιστα, θα γυρίσω σε εσάς για να πούμε και για την πορεία της οικονομίας. Γιατί από ό,τι φαίνεται, κυρίες και κύριοι, έχω μια ανάλυση συγκλονιστική στο κράτος της Παρασκευής. Δεν είναι 300 τόσα που λένε. Όχι. Έχω βάλει καθηγητέ του Πανεπιστημίου και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 695 δις χρωστάει η Ελλάς. Έτσι. Η δίσμηρη αυτή περιοχή χρωστάει 695 δις μαζί με τις τράπεζές της και κάτι ψηλά. Έχει 695, 7 κατοστάρικα, τεράστια. Τα υπόλοιπα που λένε και το βράδυ στις 11 θα έχετε και μια ανάλυση όπως πρέπει. Πάω στον κύριο Κουγιουμτζή. Κλείσαν πολλά μαγαζιά. Βλέπω ανακοίνωση που λέει ότι κλείσαν χιλιάδες μαγαζιά. Το επιβεβαιώνετε? Κύριε Γιατί Τράγκα, δεν μπορούμε να έχουμε όλη την εικόνα της αγοράς. Βεβαίως το επιβεβαιώνω. Η έρευνα της Εθνικής Νομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου καθώς και της ΓΕΣΕΒΕ έδειξαν ότι περί τις 130.000 επιχειρήσεις έχουν κλείσει από την αρχή της κρίσης, αφήνοντας βεβαίως πάνω από 200.000 ανέργους και βεβαίως και τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Αυτή τη στιγμή η αγορά δυστυχώς δυσπραγεί, δυσανασχετεί και συνθλίβεται από πολλούς παράγοντες.
παράγοντες. Κυρίαρχα βεβαίως από την, ο πρωταρχικός παράγοντας είναι η απουσία ρευστότητας και βεβαίως από μια φορολογική, φορομπηχτική θα έλεγα πολιτική, που το είπατε προηγουμένως ανάγλυφα, ότι πλέον επταπλασιάζεται η φορολόγηση των επιχειρήσεων και τα πρόστιμα από ό,τι είναι ακούσαμε... Είναι να παίρνει διαβατήριο, δεν είναι. Είναι για διαβατήριο. Διώχουν τους νέους με όλους τους τρόπους. Κύριε Τράγκα, έχουν φύγει... Όλοι οι νέοι επιχειρηματίες φεύγουν στο εξωτερικό. Πολλές με όλους τους τρόπους φεύγουν από την Ελλάδα. Πλέον το εξαγώγημο είδος είναι, όπως το είπατε, οι νέοι επιχειρηματίες, παρά τα ελληνικά προϊόντα που είναι στην ανυπαρξία. Δεν υπάρχει παραγωγική δυνατότητα. Και βεβαίως μέσα σε όλα αυτά, εμείς σαν Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, βλέποντας ότι τα πράγματα έχουν βαλτώσει. Έχουν βαλτώσει από όλες τις πλευρές. Είπαμε λίγο να ταράξουμε τα νερά. Και αποφασίσαμε, δεν είπαμε ότι θα κάνουμε κόμμα, είπαμε ότι σε πρώτη φάση θα στείλουμε επιστολές σε όλους τους πρόεδρους των κομμάτων στις επερχόμενες ευρωεκλογές να εντάξουν ανθρώπους του χώρου του δικού μας, ικανούς ανθρώπους που ξέρουν από επιχειρηματικότητα, έχουν γνώση, μπορούν να ανταπεξέλθουν σε δύσκολες συνθήκες που περνάει η χώρα, γιατί μπορεί να έχουμε, και αυτό βέβαια το κρίνει κάθε φορά η κοινωνία και ο λαός, άξιους ευρωβουλευτές, αλλά βλέπουμε ότι είναι από άλλους χώρους, γιατρούς, δικηγόρους, πολιτικούς, μηχανικούς κλπ. Αλλά δεν βλέπουμε εμπόρους, δεν βλέπουμε από τις παραγωγικές τάξεις ανθρώπους ρωτήσω, που θα μπορέσουν να μεταφέρουν. Εγώ σας κάνω μια ερώτηση που τη θεωρώ, θα έλεγα, το κουμπί της Αλέξενας, η ταμπακέρα. Εσείς οι μεσαίοι επανεπενδύετε αυτή την εποχή. Ποιος από τους μικρομεσαίους και μεσαίους βγάζει από το πουγγί του, από αυτά που του απέμειναν ή έχουν, να επανεπενδύσει για να ξαναφτιάξει το ζαχαροπλαστείο, τη βιοτεχνία, το ραφτάδικο, το μαγαζί ενδυμάτων. Πέστε μου έτσι με το χέρι στην καρδιά, γιατί εγώ βλέπω ένα τρόμο γύρω μου. Δηλαδή λέει έχω 100.000, θα μου τα πάρουν και αυτά, αν ανοίξω μαγαζί. Να τα πάω παρακάτω, να τα θάψω σε γανακί από μέσα, να τα βρουν τα παιδιά μου, να τα πάω στο εξωτερικό. Τέτοια πράγματα. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πανικού και κατοχής. Είναι ή δεν είναι έτσι? Είναι όμως το αρνητικό, κομμάτι, δηλαδή, όπως το λέτε. Ακούγοντας τη Νέα Δημοκρατία, ακούγοντας τον Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, ακούγοντας όλους τους πολιτικούς και ακούγοντας ταυτόχρονα τον Ντάισεμπλουμ και τον κύριο Βόλφγκαν Σόιμπλε να του λέει ότι έχει πορεία πολύχρονη μπροστά σου. Επανεπενδύει κανείς? Δεν επανεπενδύει. Είναι δύσκολο. Μα γι' αυτό κλείνουν τα μαγαζιά. Είναι ένα μεγάλο ρίσκο αυτή τη στιγμή. Αφού δεν υπάρχει κατανάλωση, τι να επενδύσει? Είναι πάρα πολύ σωστή η κυρία. Η κυρία στην κουβέντα μας είναι πολύ σωστή. Αυτό ήθελα να πω. Πώς να επενδύσει κάποιος με το φόβο της εφορίας, με το φόβο, την τρομοκρατία που ασκείται πάνω του και ταυτόχρονα με την αγοραστική δύναμη που λέει η κυρία Κουντουλά, που δεν υπάρχει εντελώς. Δεν είναι μόνο αυτό. Προσέξτε να σας κάνω μια ερώτηση. Προσέξτε. Λέτε να μπουν στα ψηφοδέλτια εμπόροι. Κλείσανε 150.000 επιχειρήσεις. Δεν είδα εγώ 150.000 με δύο άτομα από την οικογένειά τους ποτέ στο Σύνταγμα και στους αγώνες. Και γιατί το λέω αυτό? Προσέξτε τώρα τι θα βγάλουμε τώρα εδώ. Άλλο, σήμερα βγήκαμε ένα κύριο σημείο αυτό. Είδα ποτέ τις οικογένειές τους ούτε στο Σύνταγμα ούτε σε διαδηλώσεις. Προσέξτε τώρα, σήμερα το πρωί, βγήκα, πρόεδρε μου, με ένα άρθρο. Θα σας το στείλω μετά. Τι σημαίνει για τους εμπόρους για εσάς ο 41-74? Να πούμε απλά στον κόσμο για να καταλαβαίνει απλά. Όπως πάντα μου αρέσει να μιλώ απλά. Το 53 άρθρο λέει ότι αν καθυστερήσω 6 μήνες σου βάζω επιτόκιο υπερημίας 7,5%. Μπράβο. Το 54 σου βάζω πρόστιμο, το 55 βάζω πρόστιμο για εικονικά στοιχεία, το 57 πρόστιμο για εκπρόθεσμα, το 58 πρόστιμο για ανακριβή και το 59 πρόστιμο γιατί δεν πλήρωσε τη μιαρομηνία. Απλό παράδειγμα να καταλάβει ο τελευταίος που δεν έχει πάει ούτε δημοτικό. Έχει μια επιχείρηση που έχει απλογραφικά βιβλία και υποβάλλει καθυστέρηση εξαμήνου δήλωση 5.000. Ξέρετε τι πληρώνει? Ακούστε. Πρόστιμο με το 53 194, πρόστιμο με το 54 1000, πρόστιμο με το 57 500, πρόστιμο με το 59 5000. Ξέρετε πόσο βγαίνει? 11.694. 133% πάνω επειδή καθυστέρησε μια δήλωση.
πώς θα επιβιώσετε. Τι κόμμα να κάνετε. Τελεία, να πάμε. Ελάτε στους δρόμους. Ανατροπή. Κύριε Είπα ένα απλό παράδειγμα. Κύριε γιατί βαρεθήκαμε τους οικονομολόγους να λένε ένα απλό παράδειγμα με τον μπλοκάκι σε κάθε επιχείρηση. Κύριε Μιχελογιαννάκη, να απαντήσω στο πρώτο σας ερώτημα που βάζετε, το αν θα βγούμε ή δεν θα βγούμε. Εδώ μεγάλοι σχηματισμοί, μεγάλα κόμματα, έτσι καλούν τον κόσμο και βλέπουμε ότι βγαίνουν 5-10.000 στους δρόμους. Εμείς ούτε κόμμα έχουμε κάνει, ούτε πολιτικό σχηματισμό είμαστε. Απλώς λέτε όμως πάρτε δικούς μας ανθρώπους σε όλα τα ψηφοδέλτια. Αυτό λέτε, έτσι. Το λέμε αυτή τη στιγμή. Αν κατάλαβα καλά, λέτε προς όλες μεριές. Πάρτε δικούς μας, πάρτε πελατεία δικιά μας. Πιστεύουμε, όχι πελατεία, ικανούς ανθρώπους από ένα χώρο συγκεκριμένο που θα μεταφέρουν στις Βρυξέλλες, γιατί πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή εκεί είναι η έδρα των αποφάσεων. Και δεν μεταφέρουν όπως πρέπει, λέτε. Έτσι ακριβώς. Και δεν μεταφέρουν όπως πρέπει ούτε το πεζοδρόμιο, ούτε το άγχος του εμπόρου, ούτε τις δυσκολίες, ούτε τους προβληματισμούς. Θα σας έχουν κλείσει όλους φυλακή. Δεν θα προλάβετε, με συγχωρείτε μισό λεπτό. Δεν θα προλάβετε, γιατί θα σας έχουν κλείσει όλους φυλακή. Αυτό συμφωνώ. Εδώ θέλω να πω ότι οι έμποροι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που οι δουλειές τους δεν πήγαν καλά, και τους φεσώσανε και μείνανε με τις επιταγές στο χέρι που έχουν πληρώσει εντωμεταξύ τα τιμολόγια, το ΦΠΑ κλπ. Δεν μπορούν να ρυθμίσουν, να κλείσουν την επιχείρησή τους γιατί δεν έχουν λεφτά. Συγχρόνως τρέχει το ταμείο, το οποίο έχει προσαυξήσεις και πρόστιμα. Και σήμερα για μία απλή κλίση, αν έχεις πριν ένα-δύο χρόνια, 2-3-4-5 χιλιάρικα, έχει φτάσει το ταμείο σου, ενώ είσαι ανασφάλιστος, ενώ δεν έχεις νοσοκομιακή περίθαλψη στα 40-50 και σε κλείνουν φυλακή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Μάλιστα. Κυρία μου, πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Μπυρσίμ, και επιστρέφω. Αυτή την Παρασκευή κυκλοφορεί το Crash και σας καλώ να μην το χάσετε. Είναι εκρηκτική, αποκαλυπτική η ύλη του. Πάρα πολύ δυνατή η ύλη του Crash. Και μπορώ να σας πω μάλιστα ότι θα διαβάσετε πολλά για το μαγείρεμα στην Ελστάτ, θα διαβάσετε για τους λύκους των CDS με ονοματεπώνυμο αυτή τη φορά, κανονικά. Και με όλα τα χαρτάκια από πίσω. Έτσι σιγά σιγά να συναρμολογούμε την αλήθεια που μας οδήγησε εδώ. Όλες τις ενέργειες που μας οδήγησαν εδώ. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μιχελογιαννάκη. Θα πάνε στον λογαριασμό του Άδωνη αυτά. Μισό λεπτό. Πάνω σε αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Πείτε μου κάτι. Εσείς πώς το βλέπετε ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης παίρνει αυτή τη στιγμή τα πρώτα χρήματα που έρχονται από τις μίζες και τα πάει σε πόρους και σε χειρουργία. Πώς το βλέπετε? Το φοβάμαι. Γιατί το φοβάστε? Να σας πω. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια καλή ενέργεια. Απλώς πρέπει να υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση. Πρέπει να υπάρχει νομοθετική ρύθμιση γιατί δεν έχει γίνει καμία δίκη. Θα πω γιατί. Σήμερα το πρωί του έστειλα μια επιστολή όπου του λέω: Υγειοκτώνε, υπουργέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ να μου πει τα 15 εκατομμύρια ή 17 τα οποία έδωσε στην Τζιζ. Που έδωσε στην Τζιζ, να τα ακούσουν οι Έλληνες. Τζιζ. Εταιρεία να σου κάνει. Τζιζ. Να σου κάνει τεχνογνωσία και να σου δώσει συμβουλές για την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Α, μιλάτε για άλλο θέμα. Ναι. Εσείς λέτε για έρευνα που ανέθεσε. Εγώ μιλάω για χρήματα που ήρθαν αυτό, από τις μίζες. Έρευνα 17 εκατομμύρια. Προσέξτε, μα γι' αυτό είπα φοβάμαι. 17 εκατομμύρια όταν έχεις τέτοιους επιστημονές, επιστημονάρες στην πολιτική υγεία στην Ελλάδα. Έδωσε 15 εκατομμύρια. Ναι. Ναι. Και του λέω να μου πει τουλάχιστον τι τον συμβουλεύσανε. Πρέπει να τον ρωτήσω. Τον συμβουλεύσανε για τους 22.000 ελλείψεις στο νοσηλευτικό προσωπικό. Τον συμβουλεύσανε για τις 6.000 ελλείψεις στο ιατρικό προσωπικό. Αυτά που πήγαν σε ποια εταιρεία, τι εταιρεία είναι αυτή? Μια εταιρεία είναι η οποία εκεί για να του δώσει συμβουλές τεχνοκρατικού περιεχομένου. Και το ψάχνετε, το ψάχνετε. Και κατεβάζει σήμερα στη Βουλή. Σήμερα στη Βουλή κατέβασε το νομοσχέδιο για την υγεία. Και είδα ένα νομοσχέδιο για την υγεία εγώ. Που τελειώνει το γιατρό, που η λέξη δωρεάν δεν υπάρχει καθόλου, που η λέξη καθολική δεν υπάρχει καθόλου, που το 30% που είναι ανασφάλιστοι όλοι δεν υπάρχουν καθόλου. Μάλιστα. Έτσι λέω τώρα εγώ. Αυτά τον συμβούλευσε η Τζιζ. Ναι, αυτά τον συμβούλευσε. Δεν μπορεί, εσείς οπωσδήποτε τώρα αστείευεστε. Πάνε, όχι, ξέρω, και δεν είναι μόνη μου. Έρευνα. Ναι. Έχουν δώσει χρήματα σε μια εταιρεία για να κάνουν έρευνα λέει, για τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα. Έτσι. Πληρώνουν χρήματα να μας πούνε γιατί υπάρχουν. Όχι για τον αριθμό αυτοκτονιών. Για τον αριθμό
των αυτοκτονιών, των αυτοκτονιών και γιατί. Στην Ελλάδα υπάρχει μια εταιρεία η οποία βγάζει κάποια επίσημα στοιχεία. Εγώ νόμιζα παλιά, κύριε. Εγώ από την εκπομπή σου, κύριε Τράγκα, θέλω να βγει αυτό. Αυτά τα καλό οποία... τον υπουργό αύριο το πρωί στην εκπομπή του Τράγκα να βγει και να μου πει τι τον συμβουλεύσε η Τζιζ. Και γιατί έδωσε 15 εκατομμύρια στους Γερμανούς και δεν τα έδωσε με κριτική πάντα. Εγώ είμαι απλοϊκός όπως μιλώ. Και να, γιατί δεν τα έδωσε σε ένα Έλληνα επιστήμονα, για όνομα της Παναγίας. Και αν τι τον συμβούλευσε, αυτό το υγειοκτόνο νομοσχέδιο που κατέβασε σήμερα, που τη λέξη δωρεάν περίθαλψη δεν την έχει μέσα. Αυτό. Ναι, θέλω δηλαδή, να σας απαντήσω εσάς. Να πείτε, κατέβασε ένα νομοσχέδιο το οποίο λέει ότι άμα έχεις να πληρώσεις, έτσι, έχεις γιατρό. Θα διώχνω τους γιατρούς και φτιάχνω τη μνημονιακή επιταγή των απολύσεων, σταματώ και τον κάνω αγοραστή και ποιος πουλά φτηνά τα ιδιωτικά. Άρα εμείς οι γιατροί τελειώνουμε, τελειώνει η περίθαλψη και θα δουλεύουν τα διαγνωστικά κέντρα. Με τον Νεοποίη τι έκανε. Τον διέλυσε. Σε προεκλογική διέλυσε τον Νεοποίη. Τον διέλυσε. Α, διέλυσε, γιατί τον διάβασα, δεν τα προλαβαίνω όλα. Αγοραστή. Αγοραστή. Ποιοι μπορούν να δίνουν φτηνότερα. Οι μεγάλοι οίκοι των Αθηνών, τα διαγνωστικά κέντρα. Άρα η πρωτοβάθμια υγείας, πάπα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή προεκλογική περίοδος και θέλουν να αυτά τον συμβούλευσε η Τζιζ. Και επίσης δεν είναι μόνο για, για αυτά τα 17 εκατομμύρια που πήραν και πολύ σωστά λέτε κύριε Τράγκα ότι θα τα δώσουν για την υγεία. Ποια θα είναι σας θυμίσω. Τζιζ, παιδιά. Δεν θα τον βγάλετε αύριο. Θα τον βγάλετε. Θα σας θυμίσω όμως, επιτρέψτε μου. Μπορεί να είναι μια εταιρεία η οποία να είναι πραγματογνώμων. Επιτρέψτε μου, θα σας θυμίσω ότι μιλήσανε για το πρωτογενές πλεόνασμα και είπανε ότι από τον Απρίλιο θα αρχίσουν να δίνουν στους συνταξιούχους και στους ένστολους. Και βγαίνει η Τρόικα και λέει: δεν μπορείτε να δώσετε τίποτα, γιατί για να μπορέσετε να δώσετε, πρέπει η ανεργία να πέσει κάτω από το 10%. Το έχετε υπογράψει στο μνημόνιο. Σε 30 χρόνια. Έτσι 30. Λέει το μνημόνιο. Είναι στο 27%. Και εμείς έρχονται και μας παραμυθιάζουν και μας λένε. Να κατέβει κάτω από το 10% για να κατέβει, πρέπει να γίνουν διάφορα. Απρίλιο. Δηλαδή. Θέλω λοιπόν να ενημερώσω τον ελληνικό λαό ότι το μνημόνιο δεν τελειώνει τον Απρίλιο. Η Δανειακή Σύμβαση, που είναι ξεχωριστή από το συμβόλαιο. Μα το λέει και ο κ. Στουρνάρας, το 16 θα πάρουμε την τελευταία δώσει και το μνημόνιο όταν θα τελειώσει το 16 θα συνεχίσει να έχει και την επιτήρηση και όλους αυτούς τους όρους που πρέπει εμείς να ακολουθούμε και καλά για τις διορθωτικές αλλαγές, για την ανάπτυξη, το σχέδιο. Πρέπει να κλείσω, κυρία. Μισό λεπτό, κύριε Μιχαλογιαννάκη. Κύριε Μιχαλογιαννάκη. 17 εκατομμύρια. Μισό λεπτό, έχουμε κλείσει το χρόνο μας. Έχουμε κλείσει στον χρόνο της εκπομπής. Παρακαλώ, κύριε Κουγιουμτζή. Απλώς να πω ότι από τις χιλιάδες επιχειρήσεις που κλείσαν αυτή τη στιγμή, να επισημάνω ότι κανένας από αυτούς δεν έχει ιατροφαρμακευτική περίοδο. Ακριβώς, είναι όλοι ανασφάλιστοι. Πρωτοβάθμια. Άρα γι' αυτό πήραμε και εμείς αυτή την απόφαση. Αφήστε τα κόμματα. Να ταρακουνήσουμε. Αφήστε τα κόμματα. Κύριε Μιχαλογιαννάκη, να προτείνετε στο κόμμα σας και στον πρόεδρό σας να εντάξει μέσα στα ψηφοδέλτια ικανούς ανθρώπους από την εργασία. Από την εμπορική δραστηριότητα εμείς θα βγούμε έτσι και να έχουμε αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο πρέπει να κλείσω. Σας περιμένω όλους απόψε το βράδυ στις 11 στην απαγορευμένη ζώνη. Θέμα μου είναι η οικονομία, ευρώδραχμή. Και σας καλώ, σας προτρέπω να παίξετε. Τι θέλετε, ευρώ ή δραχμή, σκληρό ή χαλαρό νόμισμα. Είναι μια στοιχειώδης, αν θέλετε, δημοσκόπηση στο ναι όχι, ευρώ ή δραχμή, το οποίο θα έχω μέσα στη συζήτηση που θα γίνει για την οικονομία της χώρας. Οι εξελίξεις τρέχουν. Εγώ σας έχω πει από την ραδιοφωνική μου εκπομπή ότι βλέπω εντός του έτους αυτού ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις. Και βλέπω στο επόμενο διάστημα και αλλεπάλληλες συγκυβερνήσεις. Τα λεφτά που χρωστάμε είναι πάρα πολλά. Η πίεση και ο εκβιασμός των δανειστών είναι πάρα πολύ μεγάλος. Κανείς δεν ξέρει τι έχουν στον οπίσθιο λοβό του εγκεφάλου τους για μας. Εκείνο που είναι οφθαλμοφανές είναι ότι σε αυτόν τον πειραματικό θάλαμο, όπως μετέτρεψαν την περιοχή μας στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, τα νούμερα έχουν αντικαταστήσει τους ανθρώπους. Δηλαδή, σφαγιάζονται άνθρωποι, σφαγιάζονται θέσεις εργασίας, σφαγιάζονται και υποβαθμίζονται χιλιάδες οικογένειες, ισοπεδώνονται χιλιάδες έμποροι, καταστηματάρχες και άλλα, προκειμένου να έχουμε μια πλήρη απορρίθμιση αγοράς. Πού θα οδηγήσει αυτό το πράγμα?
που οδηγεί σε μη αναστρέψιμη ανάκαμψη. Κανείς δεν ξέρει. Καλό βράδυ να έχετε όλοι σας. Σας περιμένω το βράδυ στην απαγορευμένη ζώνη.